Ένας έντονα άστατος καιρός αναμένεται να επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στο σύνολο, θα λέγαμε, της χώρας μας. Αυτό οφείλεται στο ότι για άλλη μια φορά κατέρχονται ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης προς τη χώρα μας. Αυτό που ονομάζουμε στη μετεωρολογία ψυχρή λίμνη. Αυτές δηλαδή οι ψυχρές αέριες μάζες αναμένεται να λιμνάσουν πάνω από τη χώρα μας για αρκετές ημέρες, δημιουργώντας τη έντονη αστάθεια, δηλαδή τον έντονα άστατο καιρό, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και βέβαια πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Τα φαινόμενα αυτά, για την εποχή βέβαια που βρισκόμαστε, εξελίσσονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, όπως λέμε, δηλαδή κυρίως μεσημέρι και απόγευμα πάνω από την ξηρά. Αυτό συμβαίνει διότι τότε έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές ανάμεσα στην επιφάνεια του εδάφους αλλά και στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και ευνοείται μάλλον η εξέλιξη και η δραστηριοποίηση αυτών των φαινομένων. Καθώς όμως πηγαίνουμε προς το βράδυ και νωρίς το πρωί, επηρεάζονται ακόμη και θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας η θάλασσα είναι να είναι περισσότερο θερμή από ότι η ξηρά. Θα πάμε λοιπόν έτσι μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, όπως όλα δείχνουν. Αυτός ο έντονα δηλαδή άστατος καιρός θα μας συντροφεύει τουλάχιστον για κάνα δεκαήμερο. Βροχές, καταιγίδες, δεν αποκλείεται τα φαινόμενα τοπικά να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Να επισημάνουμε ότι μπορεί τα φαινόμενα να κρατούν λίγο, αλλά θα συνοδεύονται από μεγάλες δραχδιότητες, δηλαδή θα βρέχει πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουμε και στην εκδήλωση των κεραυνών, όπου όποτε βλέπουμε την εκδήλωση αυτών των ηλεκτρικών εκενώσεων, θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από ανοιχτούς χώρους, αλλά και από τη θάλασσα. Φαίνεται λοιπόν ότι θα επηρεαστεί και η Κρήτη από αυτή την αστάθεια, από τις επόμενες ημέρες, κυρίως όμως ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Όσο δηλαδή πιο κοντά στη θάλασσα βρισκόμαστε, τόσο πιο καλός θα είναι ο καιρός, περισσότερο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε για εκδήλωση των καταιγίδων, κυρίως προς το εσωτερικό του νησιού. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν με αφήσατε να θέσω καμία ερώτηση, τα είπατε όλα. Λοιπόν, για κανένα δεκαήμερο θα έχουμε αυτή την αστάθεια, τους λόγους τους εξηγήσατε, επηρεάζεται και η Κρήτη, γιατί τουλάχιστον αυτό που ξέραμε μέχρι υπεχθές ή ακούγαμε, με αυτή την έννοια το ξέραμε, είναι ότι η Κρήτη θα έμενε λίγο πιο εκτός στο απειρόβλητο αυτής της αστάθειας. Λέτε είμαστε άπαντες μέσα, μας αφορά. Τώρα δεν ξέρω πόσο έντονο μπορεί να είναι όταν εσείς μιλάτε για πτώση της θερμοκρασίας και για χαλαζόπτωσης, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που δεν μας επηρεάζει απόλυτα εδώ στο νησί, ναι. Ναι, σε σχέση με την υπόλοιπη πυρωτική χώρα, η Κρήτη θα επηρεαστεί πολύ λιγότερο και κυρίως τα ορεινά της Κρήτης θα επηρεαστούν από αυτά τα φαινόμενα. Όσο πιο κοντά στη θάλασσα, τόσο πιο καλό θα είναι ο καιρός. Μεσημέρι, απόγευμα θα βγάζει κάποιες μπόρες, τοπικές καταιγίδες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου εκεί δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται και από χαλάζι ή και από έντονους κεραυνούς. Και εγώ ήλπιζα ότι θα την γλιτώναμε, αλλά τελικά εσείς το λέτε για δεύτερη φορά, δεν την γλιτώνουμε. Ακριβώς. Μεγαλύτερη προσοχή μας θα πρέπει να δείξουμε στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας, δηλαδή από Πελοπόννησο και πιο βόρεια, σε εσωτερικές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι αρκετά επικίνδυνα, δεν αποκλείεται να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Είδαμε ότι και χθες ένας ανεμοστρόβιλος χτύπησε περιοχές της Εύβοιας. Να θυμίσουμε ότι πριν κάποια χρόνια, πριν δύο χρόνια, στην περιοχή της Χαλκιδικής με αντίστοιχη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, είχαμε δυστυχώς ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, ο οποίος σχηματίστηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επηρέασε και την ξηρά, δημιούργησε πολλές καταστροφές και άφησε πίσω του ακόμη και νεκρούς. Και να θυμίσουμε στο πιο έτσι κοντινό παρελθόν ότι πέρυσι στην Εύβοια, τον Αύγουστο, με μια πάλι έτσι αντίστοιχη ατμοσφαιρική κυκλοφορία, πάλι δηλαδή ψυχρές αέριες μάζες, είχαν δημιουργήσει αστάθεια με πλημμύρες. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά είχαμε απώλειες ανθρώπων. Κύριε Μαρουσάκη, για να το διευκρινίσω, γιατί είναι και εκείνη η εποχή που για κάποιους θα θέλει να πάρει το σκάφος του ή οι ερασιτέχνες ψαράδες ή τέλος πάντων εκείνοι οι οποίοι βουτούν στη θάλασσα και χρειάζεται με προσοχή ενδεχόμενα ένταση των ανέμων ή παραμένουμε στα δεδομένα που έχουμε, είναι το τελευταίο ερώτημα. Ναι, βεβαίως, θα έχουμε ένταση των ανέμων διάρρημη, μπορεί να είναι ήπιοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όταν όμως εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα για μικρό χρονικό διάστημα, ενισχύονται απότομα και μάλιστα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις και δημιουργούν έτσι πολλά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν τα γνωστά μπουρίνια που χτυπάνε θαλάσσες και παραθαλάσσες περιοχές θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βέβαια και στους κεραυνούς. Το λέω για άλλη μια φορά, οι κεραυνοί χτυπούν χαμηλά, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε προβλήματα και από κεραυνούς σε θαλάσσιες περιοχές. Απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα όταν βλέπουμε την εκδήλωση αυτών των φαινομένων, ακόμη λοιπόν όμως και από υψηλά σημεία που είναι δυνατόν να επηρεαστούν από την εκδήλωση αυτών των φαινομένων. Μάλιστα. Θερμοκρασία για την Κρήτη σε ποια επίπεδα?
Στην Κρήτη θα είμαστε περίπου στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εκεί δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Δεν θα έχουμε δηλαδή ιδιαίτερη πτώση της θερμοκρασίας στα πιο νότια τμήματα. Μόνο κατά τη διάρκεια εκδήλωση των φαινομένων θα πέφτει η θερμοκρασία, όταν δηλαδή εκδηλώνονται οι καταιγίδες, και συνέχεια θα ξανανεβαίνει. Και μάλιστα να τονίσουμε στην περιοχή της Κρήτης θα υπάρξουν περιοχές όπου θα έχουμε και έντονη δυσφορία, γιατί θα έχουμε αυξημένη σχετική υγρασία που θα συνδυαστεί με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Όταν θα προσεγγίσουμε τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, θα δημιουργούνται έτσι μια σχετικά αποπνικτική ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα βράδυ και νωρίς το πρωί.